Στην κατηγορία εστιατόρια εντός ξενοδοχείων καταλυμάτων, τιμητική διάκριση απονέμεται στους κυρίους Παναγιώτη Χαραλάμπους, Σεφ, και Λεβάν Κούγκο του εστιατορίου Four Seasons Hotel. Καλησπέρα. Είναι μεγάλη μας τιμή που δεχόμαστε αυτό το βραβείο για τα εστιατόρια μας στο Four Seasons Hotel εκ μέρους του Παναγιώτη του Χαραλάμπους, του executive chef μας και του Λεβάν Κούγκο. Η κουζίνα του ξενοδοχείου στο Four Seasons είναι μία μακρόχρονη προσπάθεια για να την ευκάλουμε πάντοτε στα ύψη και ο σεφ και η ομάδα του πάντα κάθε χρόνο βγάζουν μαθές προπρόσεως. Στην κατηγορία εστιατόρια εκτός ξενοδοχείων η τιμητική διάκριση απονέμεται στον κύριο Σωτήρη Γιασεμή, ιδιοκτήτη της Κυπριακής Ταβέρνας «Ο Ποταμός της Μιλίτσας». Ευχαριστούμε το Υφυπουργείο Τουρισμού για την τιμητική διάκριση που μας έδωσε για το κομμάτι της φιλοξενίας στην εστίαση. Είναι τιμή μας να τιμήσουμε την κυπριακή φιλοξενία, την κυπριακή κουζίνα, την κυπριακή παράδοση και δίνεται μας η ευκαιρία μέσα από το επάγγελμα μας στην εστίαση να τα τιμήσουμε αυτά. Έχουμε χρέος και τιμή να αναβαθμίσουμε την κυπριακή κουζίνα και την κυπριακή φιλοξενία, αντλώντας πάντα από το παρελθόν μας. Έτσι, ένα μεγάλο ευχαριστώ και καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε όσους ασχολούνται με τον τομέα της εστίασης. Ευχαριστούμε. Στην κατηγορία εμπειρία διαμονής απονέμεται η τιμητική διάκριση στην ομάδα του ξενοδοχείου Atlantica Oasis. Παρακαλούμε τον κύριο Βάκη Καραντώνη, Γενικό Διευθυντή του ξενοδοχείου, να προσέλθει για να παραλάβει τον έπαινο. Υπηρετούμε μια υπηρεσία, μια βιομηχανία ανθρωποκεντρική και όλες οι προσπάθειες μας είναι για τον άνθρωπο. Ευχαριστώ την ομάδα μου που βοήθησε να κερδίσουμε αυτό το βραβείο που ήταν για τον άνθρωπο, για την καλή του διαμονή. Στην κατηγορία εμπειρία αηφορίας περνάμε τώρα, όπου την τιμητική διάκριση λαμβάνει ο κύριος Μιχάλης Λεωνίδου, ιδιοκτήτης της εταιρείας Δήμα Seaside Houses. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Υφυπουργείο Τουρισμού για την καλή διοργάνωση και για την πρόσκληση που μας έκαμε να παρευρεθούμε σε αυτήν την εκδήλωση. Είναι καλά να συνεχίσει να δίνει διακρίσεις και βραβεία σε όσους προσφέρουν στον τόπο. Εμείς θα συνεχίσουμε το έργο μας. Πάντα είμαστε για το καλό του τόπου μας, του χωριού μας, της πόλης μας, της επαρχίας μας και ελπίζω να έχουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε εφόρου ζωής. Κατηγορία The Philoxenist of the Year. Κερδίζει την τιμητική διάκριση ο κύριος Δημήτριος Λάμπρου, ιδιοκτήτης και διευθυντής του Calypso View Apartments. Συνεχίζουμε με την εμπειρία διακίνησης και ξενάγησης. Την τιμητική διάκριση κερδίζει ο κύριος Γιώργος Μιλτιάδους, Executive Manager του Cyprus Magnifico Tours, τον οποίο καλό να προσέλθει για την παραλαβή του βραβείου του. Να ευχαριστήσω την εταιρεία Μπούσιας, το Υφυπουργείο Τουρισμού, το φίλο τον Κώσταν Κουμή, που με τιμήσανε με την ανάπτυξη αυτού του βραβείου. Είναι διαχρονική προσπάθεια 30 χρόνων. Το Cyprus Magnifico Tours συμβάλλει σταθερά και δυναμικά στον τομέα του τουρισμού, χωρίς προσποίηση, με δυναμική, βγάζεις τον εαυτό σου προς τα έξω και λες αυτός είμαι. Άρα δεν χωρεί, όλοι οι πάντες χωρούνε σε αυτόν και επιπλέον να αναπτύξω ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, ότι σε αυτήν την Μεσόγειο που μας περιβάλλει, η δυναμική της Κύπρου και της Μεσογείου μας κάνει ιδιαίτερους. Η κυπριακή φιλοξενία, μπορώ να πω, σε αυτήν τη θάλασσα γλυκό είναι το ναυάγιο. Η λινοχρακάλ με ντότσεν κουέστο μάρε. Είναι ιταλική ποιήση, η οποία συνδυάζεται ένδοξα με αυτήν την παράδοση, με αυτήν τη δυναμική και να είστε όλοι καλά. Στην κατηγορία κοινωνική ευθύνη τώρα, η τιμητική διάκριση απονέμεται στην κυρία Κυριακή Καρσεντζή,
και services officer της Kanika Hotels and Resorts. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια στιγμή και ο λόγος που έχω πάρει αυτό το τιμητικό έπαινο ήταν ένα περιστατικό το οποίο με στιγματίσε και θα με στιγματίζει. Ήταν ένα περιστατικό έκτακτο υγείας, το οποίο κάποια στιγμή λένε είμαστε στο λάθος στιγμή, ο λάθος άνθρωπος, αλλά μάλλον ήμουν ο σωστός άνθρωπος στη λάθος στιγμή. Πενεύει, η κυρία σώθηκε, μετά από 10 μέρες η επισκέπτρια μας επέστρεψε σώα και αυλαβής. Ήμουν εγώ, αλλά ήταν η ομαδική δουλειά. Ευχαριστώ την Κάνικα που μου έδωσε την ευκαιρία να πάρω αυτό το certificate για να είμαι first aider και είναι ο λόγος που είμαι εδώ. Ευχαριστώ το ξενοδοχείο, ευχαριστώ την ομάδα μου, ευχαριστώ τη Μπούσια, ευχαριστώ το πάντα. Στην κατηγορία εμπειρία επανόρθωσης τώρα, η τιμητική διάκριση απονέμεται στην κυρία Κατερίνα Σουλιώτη από το ξενοδοχείο Κάπο Μπέι. Τιμητική διάκριση απονέμεται στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Διευθυντών Ξενοδοχείων για την 40χρονη συνεισφορά του στον τουρισμό. Το πιο θερμός χειροκρότημά σας παρακαλώ για τον κύριο Χρήστο Αγγελίδη, πρόεδρο του Συνδέσμου. Ο θεσμός των βραβείων φιλοξενίας είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός θεσμός για την τουριστική και ξενοδοχειακή βιομηχανία, διότι επιβραβεύονται οι άνθρωποι οι οποίοι ξεπερνούν τον εαυτό τους και δίνουν τον καλύτερο, αν θέλεις, αυτόν προς τα έξω της Κύπρου, αλλά και των επιχειρήσεων που εκπροσωπούν. Συγχαρητήρια και στο Υφυπουργείο που ανέλαβε την διοργάνωση αυτή. Εδώ φυσικά θα πρέπει να πω ότι ο σύνδεσμος μας, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών, στήριξε το θεσμό από την αρχή. Εξάλλου και ο δημιουργός είναι πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου μας, ο κ. Πόλης Καλής, τον οποίο συγχαίρουμε βαθύτατα για την προσπάθειά του, γιατί τελικά η προσπάθεια αυτού και εμάς κατέληξε σε αυτά τα ουσιαστικά βραβεία που ευελπιστούμε θα έχουν και συνέχεια και επιβραβεύουν τους ανθρώπους οι οποίοι εκπροσωπούν κατά βάση εκτός από τον εαυτό τους και τη χώρα μας. Εμπειρία ταξιδιού. Τιμητική διάκριση απονέμεται στην κυρία Χριστίνα Χαραλάμπους, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και υποδοχής του Σεντίδο Σάντι Πιτς.